Το εγχείρημα εδώ αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο από αυτό που στην αρχή αναμέναμε, διότι στην πραγματικότητα το σύνολο του κτηρίου ήταν ένα αντικείμενο συντήρησης. Εδώ όμως μας δόθηκε και η ευκαιρία από πλευράς και διεύθυνσης αναστήλωσης και διεύθυνσης συντήρησης να συνεργαστούμε, να δούμε παρόμοια έργα πώς θα πρέπει να συντονιστούν και να συνεργαστούμε και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σύμφωνα και με τις αρχές της διεθνής και σύμφωνα με αυτό που όλοι επιθυμούσαμε να έχουμε. Το κτίριο αυτό είναι κατασκευή Chile. Όλο. Αυτό. Δίπλα έχουμε έναν χώρο με έναν θόλο, το οκταγωνικό, το οποίο είναι Σλοβέρδος. Και έχουμε και το εργαστήριο που έρχεται μετά τη συμμετοπλική για ο Τσίλερ, το οποίο το μετέτρεψε ο Λοβέρδος σε έναν χώρο συνάθρησης κοινού. Είμαστε στο εκπληκτικό κτίριο Τσίλερ Λοβέρδου, που είναι πλέον ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά από την ευγενή δωρεά της κυρίας Κουταρέλη, κληρονόμου. Έχει αναστηλωθεί και η συντήρησή του, η οποία πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό δείγμα της δουλειάς του Υπουργείου Πολιτισμού, του Τμήματος της Συντήρησης, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, η οποία ολοκληρώνεται στις αρχές του 19 και ο στόχος μας είναι όταν ολοκληρωθεί αυτή η σπουδαία εργασία των διευθύνσεων του Υπουργείου να δοθεί στο κοινό, να γίνει επισκέψιμος ο χώρος και να ολοκληρωθεί η μελέτη για την έκθεση των μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής Λοβέρδου. Αυτό που νιώθουμε όλοι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά, γιατί αυτό το κτίριο το γνωρίζαμε με τα πολλά προβλήματα, τις δυσκολίες και την επικινδυνότητα που είχε μετά και από την πυρκαγιά του. Και τώρα με μια συντονισμένη προσπάθεια τόσο των αναστηλωτών όσο και των συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού έχουμε καταφέρει να προσθέσουμε στην Αθήνα ένα ακόμη μεγάλο στολίδι. Είναι το διάνο δωμάτιο. Είναι το δωμάτιο που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τη φωτιά. Γι' αυτό και θα βλέπετε όλα αυτά τα μαύρα. Όταν μπήκαμε μέσα. Αυτό είναι το δωμάτιο αυτό, όταν μπήκαμε μέσα. Όπου δεν είναι δύο κομμάτια, θα ήταν απλώς ένα. Όλα, μπορούμε να το κάνουμε πιο μάλλον. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει η ίσχυση. Με την άκρη. Δεν είναι δύο.